Για να συνεχίσω, θα καλημερίσω τον κύριο Θεοδωσάκη, ο οποίος είναι μέλος της ΠΟΕΔΗΝ και είναι επίσης και νοσηλευτής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, συγκεκριμένα στα χειρουργεία. Κύριε Θεοδωσάκη, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Γεράκη, καλημέρα στους ακροατές και καλό μήνα. Λοιπόν, επίσης, δημιουργούνται λοιπόν συνθήκες πίεσης στα non-COVID περιστατικά. Αν θυμάμαι καλά με αυτά τα οποία μας λέγατε εδώ το προηγούμενο διάστημα, την προηγούμενη εβδομάδα, μαζί με έναν γιατρό μέλος του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, τον κύριο Γιώργο Φρατζέσκο, συγκεκριμένα 5η-26η του μήνα, ότι αυτή την ώρα στη λίστα αναμονής μόνο για τα χειρουργεία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, ότι βρίσκονται 5.500 άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν να πάρουν σειρά προτεραιότητας για να εγχειριστούν και με τις καθυστερήσεις βεβαιότατα σε ό,τι συνεπάγεται με την υγεία του καθενός. Αυτό είναι ένα επίσης μεγάλο κεφάλαιο να καταγράφονται στην πορεία και από τους ίδιους. Αυτό που προσπαθούμε, μην μιλήσετε ακόμα, αυτό προσπαθούμε λέει ο κύριος Υπουργός, να το αντιμετωπίσουμε με τρεις τρόπους, δηλαδή και χειρουργία και ιατρικές πράξεις, και τώρα που υπάρχει κενό να προχωρήσουμε και να μειώσουμε αυτή τη λίστα με τα χειρουργία. Ο πρώτος είναι ότι παίρνουμε επικουρικό προσωπικό, να τα σημειώνετε σας παρακαλώ, ενώ θα βγουν και οι προκηρύξεις για το μόνιμο προσωπικό που αφορούν σε 4.000 νοσηλευτές και 700 γιατρούς. Δεύτερον, λέει ο κύριος Πλεύρης, είμαστε σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα σε τέτοια περιστατικά όπου υπάρχουν μεγάλες λίστες να μπορούν να μεταφέρονται και να γίνονται χειρουργία εκεί στον ιδιωτικό τομέα χωρίς να πληρώνει ο πολίτης. Ναι. Λέει επίσης ο κύριος Υπουργός στο λόγο του για τον τρίτο τρόπο που μπορεί να αντιμετωπιστεί όλο αυτό, δηλαδή να συμμικρύνουν τη λίστα με τα χειρουργία, να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν και τις εκκρεμότητες που υπάρχουν. Συζητάμε όπου έχουμε κενά στο σύστημα που δεν καλύπτονται από άγονες προκηρύξεις, να υπάρχει και υποχρεωτικότητα σε ιδιώτες οι οποίοι συμβάλλονται με τον ΕΟΠΗ. Έχετε την καλοσύνη να πάτε σε μετάφραση, σε ένα-ένα από αυτά, για να δούμε επίσης πάνω στη μετάφραση που είναι τα θετικά, που αντιμετωπίζονται αδυναμίες, για να ξέρουμε τι έχουμε να περιμένουμε, γιατί στη λίστα αναμονής για χειρουργείο είμαι και εγώ, θα σας έλεγα πάρα πολύ απλά. Πολύ ευχαρίστω για δουλειά, Ράγη. Εξάλλου τα λέμε πολύ συχνά, ενημερώνοντας και τους συμπολίτες μας για ένα μεγάλο ζήτημα όπως είναι τα θέματα της δημόσιας υγείας. Να ξεκινήσω με την πρώτη διαπίστωση του κυρίου Πλεύρη. Λίγο καθυστερημένη η διαπίστωση του κυρίου Πλεύρη όσον αφορά τα no-COVID περιστατικά. Το έχουμε πει και το έχουμε γράψει τώρα και 2 χρόνια για το πρόβλημα το οποίο έχουν όσοι συμπολίτες χρήζουν υπηρεσίες υγείας no-COVID, με ό,τι αυτό σημαίνει και με τις καθυστερήσεις σε θεραπείες, είτε αυτές είναι συντηρητικές θεραπείες ή φαρμακευτικές ή είναι χειρουργικές παρεμβάσεις για θεραπεία. Έρθε λίγο καθυστερημένα, αλλά πάλι αργά παρά ποτέ. Καθυστερημένη διάγνωση, έτσι. Η διάγνωση και βέβαια και η διαπίστωση. Έρθε μετά από 3 χρόνια να το διαπιστώσει το Υπουργείο Υγείας. Αυτά ήταν θέματα γνωστά από την πρώτη μέρα που αρχίσαμε να αντιμετωπίζουμε περιστατικά COVID στις δομές της δημόσιας υγείας. Η αλήθεια είναι ότι τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές και τα έχετε πει με όλους τους συναδέλφους και εδώ στον όμιλο της Κρήτη TV, σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαχείριση της πανδημίας, τα υγειονομικά μέτρα. Άρα υπήρχαν θέματα και προβλήματα σε όλη τη διαχείριση της πανδημίας. Τα υγειονομικά, και θεραπεία, ωραία, μισό λεπτό. Τα υγειονομικά μέτρα τα οποία δεν είχαμε ουσιαστικά, τη λανθασμένη διαχείριση και τις μεγάλες πληγές που άνοιξαν τόσο στο ΕΣΥ όσο και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η οποία πλήρωσε ακριβό μάρμαρο. Δυστυχώς, αν υπήρχε πρωτοβάθμια και έπαιζε ένα πιο ουσιαστικό ρόλο, θα είχαμε και λιγότερη αύξηση των περιστατικών στις δομές των νοσοκομείων, άρα λιγότερη πίεση στο σύστημα. Όσο αφορά τώρα τις θεραπείες που προτείνει εντός εισαγωγικών για το σύστημα υγείας, να πω ότι η προκήρυξη των 4.000 θέσεων που λέει το Υπουργείο Υγείας έχει αναγγελθεί τώρα και 2,5 χρόνια και δυστυχώς αυτές τις μέρες φεύγει να πάει στο Υπουργείο Εσωτερικών για να πάρει την έγκριση. Ακόμα και αύριο το πρωί να έβγαινε αυτή η προκήρυξη στον αέρα, θέλει πάνω από 1,5 χρόνο για να υλοποιηθεί. Γιατί?
γιατί οι διαδικασίες του ΑΣΕΠ να θα υπάρξει μια ημερομηνία μέχρι να γίνουν οι αιτήσεις. Θέλει μια αρκετό χρόνο να κάνει το ΑΣΕΠ την επιλογή, θέλει να γίνουν οι ενστάσεις και επειδή είμαστε πολλά χρόνια στο σύστημα μέσα και ξέρουμε τις διαδικασίες, το 1,5 χρόνο που λέω είναι πάρα πολύ χαμηλό για να μην φανώ υπερβολικός. Τώρα... Δηλαδή μου λέτε ότι εγώ για τα επόμενα 2 χρόνια, 1,5 με 2 χρόνια θα ξανακούω την ίδια καραμέλα να αναμασάτε περί προκηρύξεων 4.000 νοσηλευτών. Ακριβώς, εδώ γιατρών. Να αναμασάμε τώρα 2,5 χρόνια, πως θα πάει 1,5 χρόνο ακόμα. Α, θα βγει στον αέρα πότε θα υλοποιηθεί για να έρθουν οι συνάδελφοι. Αλλά το κυρίαρχο δεν είναι αυτό, κυρία Δουλγιαράκη. Ναι. Στις 4.000 μέσα αιτήσεις προσωπικού θα είναι... Θα συμμετέχουν και καλά θα κάνουν και οφείλουν να συμμετέχουν και οι συνάδελφοι που είναι επικουρικοί τόσα χρόνια μέσα στις δομές. Και αυτοί βάσει την εμπειρία και τα χρόνια υπηρεσίας θα προηγούνται και στην προκήρυξη. Άρα οι συνάδελφοι αυτοί θα πάρουν τη θέση τη μόνιμη που οφείλουν να την πάρουν. Αριθμητικά όμως θα παραμείνουμε στο ίδιο, γιατί θα ανακυκλωθούν οι ίδιοι εργαζόμενοι. Mm. Αν ο κύριος Πλεύρης ήθελε να λύσει πραγματικά το πρόβλημα, έπρεπε να υλοποιήσει την απόφαση του Υπουργείου Υγείας αλλά και του ίδιου του Πρωθυπουργού που είχε πει το εξής. Οι εργαζόμενοι που έρχονται την εποχή του COVID θα παραμείνουν στο σύστημα. Άρα τι κάνουμε, αυτό πρέπει να πούνε είναι ότι αυτοί που υπηρετούν τώρα θα γίνουν αορίστου χρόνου και θα προκηρύξω επιπλέον 4.000 θέσεις, που οι 4.000 θέσεις αφορά όλη την Ελλάδα, έτσι. Διαιρέστε για 150 νοσοκομεία, να δείτε πόσο παίρνει το κάθε νοσοκομείο από τις 4.000. Μα τι λέτε τώρα, κύριε Θεοδωσάκη, να φανταστώ. Αν ήθελε πραγματικά να ενισχύσει το σύστημα, έπρεπε να αφήσει τους εργαζόμενους που ήρθαν εποχή COVID αορίστου χρόνου και να προκηρύξει επιπλέον θέσεις 4.000, όχι να ανακυκλώσει το ίδιο προσωπικό. Άρα αριθμητικά είναι καλό που θα γίνουν επιτέλους μόνιμοι όσοι προηγηθούν μέσα από τις 4.000, αλλά αριθμητικά δεν λύνει το πρόβλημα. Για ποιο λόγο να το κάνει τώρα αυτό, από τη στιγμή που υπάρχει και η εντολή του Πρωθυπουργού και υπάρχει αυτή η απόφαση, δηλαδή να παραμείνουν μέσα στο χώρο της υγείας όσοι άνθρωποι προσελήφθησαν, για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Τρεις μήνες μέχρι τέλος του χρόνου, αν περιμένουμε αν γίνει ανανέωση κλπ. Αυτό δεν το ξέρουμε. Εκτός αν είναι απόφαση για το Θεαθήνε, θέλετε να πείτε. Βέβαια. Έπρεπε να βγει και να πει το Υπουργείο. Οι εργαζόμενοι γίνουν αορίστου χρόνου. Και προκυρήσω και 4.000 θέσεις προσωπικού. Το οποίο βέβαια η μεγάλη πλειοψηφία είναι νοσηλευτικό. Έχει και κάποιες άλλες υποστηριχτικές υπηρεσίες, οι οποίες είναι μικρός ο αριθμός. Αλλά εν πάση περιπτώσει έπρεπε να παραμείνουν αορίστου αυτοί που έχουν έρθει και να προκυρήσει τις 4.000 αν ήθελε να στηρίξει το σύστημα υγείας. Και μιλάμε για το σύστημα υγείας μόνο και δεν μιλάμε για την πρόνοια και για την ψυχική υγεία. Τώρα, όσο αφορά τα χειρουργεία. Καταρχήν και επικουρικό προσωπικό να έρθει, δεν μπορεί σε ορισμένες υπηρεσίες του νοσοκομείου να μπορούν να προσφέρουν κατευθείαν τις υπηρεσίες. Και επειδή είμαι πάντα ενδοσπαστικός και δεν λαϊκίζω στις τοποθετήσεις μου, εγώ δεν θα πω ότι θα είναι 6-7 μήνες να εκπαιδευτούν. Εγώ θα πω ένα τρίμηνο. Στο τρίμηνο αυτό, πώς... Άρα έχουμε αριθμητικά θα έχουμε κάποιους και όχι ποιοτικά όσο αφορά την παραγωγική διαδικασία. Το άλλο ότι θα φεύγουν οι ασθενείς να πηγαίνουν στον ιδιωτικό τομέα. Θα πρέπει ο κύριος Πλεύρης, η ηγεσία του Υπουργείου αλλά και η κυβέρνηση. Επιτέλους θα πρέπει να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Δεν μπορεί το γερό της πανδημίας ο ιδιωτικός τομέας να μην προσέφερε τίποτα απολύτως. Τίποτα απολύτως. Και τώρα που έχουμε το μέλι στα δάχτυλα να πούμε ότι θέμε περιστατικά. Για να χειρουργούμε στον ιδιωτικό τομέα, γιατί για να πέφτει το χρήμα στον ιδιωτικό τομέα. Εγώ λέω και να μην πληρώνει, όπως λέει ο ασθενής. Ο ιδιωτικός τομέας θα δουλέψει με το κέν του δημόσιου νοσοκομείου. Η αμοιβή του ιδιώτη χειρουργού, γιατρού, θα είναι ο μισθός που παίρνει ο γιατρός του νοσοκομείου. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Άρα υπάρχει μια διαφορά και θα είναι μια μεγάλη οικονομική διαφορά. Τώρα αν την πληρώσει άμεσα ο ασθενής ή την πληρώσει έμεσα μέσω του κρατικού προϋπολογισμού, η διαφορά είναι μεγάλη. Άρα,
αυτό που πρέπει να στηριχθεί είναι τα δημόσια νοσοκομεία, αν θέλουν. Αλλά δυστυχώς δεν θέλουν, και όλα αυτά με τον ιδιωτικό τομέα είναι και το προπέτασμα όσον αφορά και τα ιδιωτικά χειρουργεία, απογευματινά χειρουργεία μέσα στα ίδια τα νοσοκομεία. Αυτό θα σας ρωτούσα. Το επόμενο χρονικό διάστημα, που εξάλλου έχει περάσει και ο νόμος. Αυτό θα σας ρωτούσα. Εάν αυτό, κατά τη δική σας την άποψη, ως εργαζόμενοι στα νοσοκομεία και ως από ΕΔΗΝ, έρχεται να συμπληρώσει ή να καλύψει εκείνο το άλλο που λέει ιδιωτικά χειρουργεία μέσα στα νοσοκομεία, απογευματινές ώρες και όλα τα υπόλοιπα. Είναι ξεκάθαρο, κυρία Δουλειαράκη, όλα αυτά. Η επιπληρωμή. Είναι ξεκάθαρο το πώς θέλει τη δημόσια υγεία η κυβέρνηση, το Υπουργείο, και αυτό θα καθοριστεί. Το λέω γιατί το πιστεύω. Πάντως, θα καθοριστεί και από τον εκλογικό χρόνο που έχει η κυβέρνηση. Πάντως οι λέξεις μεταξύ τους κοντράρονται που χρησιμοποιούν. Προσέξτε, δεν θα πάω σε έννοιες, αλλά πάω σε λέξεις που χρησιμοποιούνται και πώς τις κοντράρουν μεταξύ τους. Έρχονται και μιλάνε μέσα στο νομοσχέδιο για ιδιωτικά χειρουργεία που υποτίθεται, όχι υποτίθεται, που λένε ότι ξέρεις, εσύ τα πληρώνεις ως ιδιώτης και το πας παρακάτω, διότι έτσι με βοηθάς και αυτή η λίστα να φύγει, γιατί με βλέπουν ως λίστα. Αυτό είναι γνωστό, δεν χρειάζεται να το ξανασυζητήσουμε. Και την ίδια ώρα μιλάνε για ένα ιδιωτικό τομέα, ενώ θα πληρώνω στο δημόσιο νοσοκομείο για τα απογευματινά χειρουργεία. Μου λένε για τον ιδιωτικό τομέα ότι εκεί δεν θα πληρώνω εγώ ως πολίτης. Δηλαδή τέτοιο κοντράρισμα. Ναι, είναι και το τυράκι της φάκας είναι αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση ο ιδιωτικός τομέας να δουλέψει όπως δουλεύει ο δημόσιος τομέας όσο αφορά τις αποδοχές και το κόστος. Και εντάξει, εν πάση περιπτώσει, να το δούμε και όσοι υποστηρίζουν τον ιδιωτικό τομέα, λογικό είναι. Αλλά δεν μπορούμε να ακούμε αυτή την υποκρισία και αυτές τις λύσεις, οι οποίες είναι λύσεις που ωφελούν προς τη μια μεριά. Και στην ουσία δεν ωφελούν τον πολίτη. Εάν πραγματικά θέλουν να ωφελήσουν τον πολίτη, υπάρχουν και προτάσεις και απόψεις για να τον ωφελήσουν τον πολίτη. Όλα τα υπόλοιπα είναι του πονηρού και νομίζουν ότι και εμείς που δουλεύουμε στο σύστημα υγείας, αλλά ακόμα και ο πολίτης που δεν. Και μακάρι να μην χρειάζεται και ποτέ τις υπηρεσίες υγείας, να είναι καλά ο άνθρωπος, νομίζει ότι είναι κουτός, ας πούμε, είμαστε κουτί. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά και το τι γίνεται και πού θέλουμε να οδηγηθούμε. Πριν πάτε, άρα όλα αυτά τα θεαθήνε και τα όμορφα λόγια, δυστυχώς είναι κενά περιεχομένου. Να σας πω, πριν πάτε στον τρίτο τρόπο τον οποίο εξετάζει αυτή την ώρα ή με τον οποίο προσπαθεί να αντιμετωπίσει για να αποσυμφορήσει τα χειρουργεία και αυτή τη μεγάλη λίστα το Υπουργείο, όπως λέει ο κύριος Πλεύρης, μιας και μείνατε στο κομμάτι, ξέρετε, ενίσχυση με προσωπικό των νοσοκομείων, αναφερθήκατε στους επικορικούς, στην ανακύκλωση προσωπικού και σε όλα τα υπόλοιπα, το χρόνο που χρειάζεται, τα 2,5 χρόνια τα οποία ακούτε για την ενίσχυση με τους 4.000, που αν γίνει αυτό σύν τον 1,5, πάμε εκεί στα 4 χρόνια κοντά, για να προσληφθεί κάποιος μέσα στο δημόσιο σύστημα υγείας. Αφήστε με να το λέω ακόμα έτσι, μ' αρέσει να το λέω ακόμα έτσι, δημόσιο σύστημα υγείας. Λοιπόν, και αναρωτιέμαι, από τη στιγμή που υπάρχει και μια άλλη πολιτική σε ό,τι έχει να κάνει με την πανδημία και την αντιμετώπιση της, δηλαδή βλέπουμε ότι ένα-ένα τα μέτρα τα εγκαταλείπουμε, είτε προσωρινά, είτε μόνιμα, είτε. Με τους ανεμβολίαστους, τι γίνεται τους δικούς σας, τους υγειονομικούς? Είναι και αυτά τα θέματα ανοιχτά τα οποία αναφέρεται και ο Δουλειρά. Και να ξεκινήσω με το εξής. Πρώτον, με αυτό που είπατε όσο αφορά τον ιδιωτικό τομέα και τα περιστατικά. Θα πρέπει να γίνει όμως κατανοητό όσο αφορά και το επιστημονικό κομμάτι της αντιμετώπισης των ασθενών αυτών. Που είναι το εξής. Οι ασθενείς αυτοί που χρήζουν μια χειρουργική αντιμετώπιση είναι σε μια λίστα μετά που τους είδε ο θεράποντας γιατρός, που ξέρει το ιστορικό, που ξέρει τις εξετάσεις, που ξέρει τα πάντα. Πώς θα πάει εύκολα σε ένα ιδιώτη έξω γιατρό καινούριο που δεν ξέρει το περιστατικό, που δεν το έχει αντιμετωπίσει ακόμα σαν περιστατικό, να χειρουργηθεί αυτός ο άνθρωπος? Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι, γι' αυτό σας λέω, είναι ανεδαφικά όλα αυτά τα ζητήματα. Όσον αφορά την πανδημία, κοιτάξτε να δείτε, ακόμα και τώρα που πραγματικά είμαστε σε μια ύφεση και μακάρι να συνεχιστεί αυτή η ύφεση και να μηδενιστούν τα πάντα, θα πρέπει να καταλάβουν ότι το πρόβλημα συνεχίζεται και υφίσταται. Άρα και τα μέτρα τα οποία παίρνουν είναι και αυτά σπασμωδικά για να φανεί, καταλαβαίνω,
καλοκαίρι, τουρισμός, πρέπει να δουλέψει οικονομία, πρέπει να δουλέψουν τα καταστήματα. Αλλά δεν παίρνουμε αποφάσεις έτσι. Ωραία, παίρνουμε ένα πρωινό, ας πούμε, απαγορεύονται οι μάσκες παντού, μόνο μέσα στα νοσοκομεία επιτρέπονται. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και στα νοσοκομεία πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει μάσκα, αλλά και στους μαζικούς χώρους πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει η μάσκα. Δεν μπορεί να λέει στο σούπερ μάρκετ μέσα δεν πρέπει να φοράμε μάσκα. Λοιμοξιολόγος δεν είμαι, ειδικός δεν είμαι, αλλά η λογική τι λέει. Την κοινή λογική για να μείνει όλα στη σφαίρα ότι όλα πάνε καλά, όλα βαίνουν καλά κλπ. Δεν βαίνουν όλα καλά. Την κοινή λογική ούτως ή άλλως το γνωρίζετε ότι την έχουμε συνοδεύσει όλοι μας σε τόπο χλωερό, σε τόπο αναπαύσεως εδώ και 2,5 χρόνια. Δεν το συζητάμε αυτό για την κοινή λογική. Πάμε όμως επειδή είμαστε προχωρημένοι στα επιμέρους και γι' αυτό λέμε τέτοια το πράγματα. Όσον αφορά τους ανεβολίες στους εργαζόμενους, ανεβολίες στους συναδέλφους. Και αυτό το παραμύθι πρέπει να τελειώσει. Αυτό στην αρχή καλά υπόθηκε για παράδειγμα ότι πρέπει να είναι εκτός συστήματος. Απεδείχθη όμως στην πράξη ότι είσαι εμβολιασμένος ή ανεμβολίαστος και μεταδίδεις και κολλάς και τα πάντα. Εμείς λοιπόν τι είπαμε, δεν περισσεύουν οι παρουσιάζεται... εργαζόμενοι. Στάσου όμως, κύριε Θεόδωσάκη. Στάσου όμως, κύριε Θεόδωσάκη. Με τις μάχες τους και τελείωσε αυτό το παραμύθι. Γιατί είναι έτσι όπως το παρουσιάζει. Απλώς και σε αυτό το κομμάτι η κυβέρνηση και το Μαξίμου και το Υπουργείο θέλουν να κρατήσουν μία αυτή ότι εμείς είμαστε εδώ, δεν αλλάζουμε τίποτα, έχουμε την πυγμή, εμείς είμαστε αφεντικά, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Επιστημονικά πλέον έχει αποδειχτεί ότι είτε είσαι εμβολιασμένος ή ανεμβολίαστος και κολλάς και μεταδίδεις. Αυτό που έχει το εμβόλιο και γι' αυτό και εγώ προσωπικά και η πλειοψηφία των συναδέλφων το έχουμε κάνει είναι ότι προστατεύεις περισσότερο τον εαυτό σου, άρα από τη στιγμή που προστατεύεις τον εαυτό σου προστατεύεις και το κοινωνικό σύνολο επιπλέον. Μάλιστα. Γιατί τέτοιο ινάτι την ώρα που πραγματικά χειροκροτείται ο υγειονομικός για όσα έχει προσφέρει μέσα σε αυτή την πανδημία εκτιμάται. Για φανεί ότι έχει πυγμή και δεν παίρνουμε τίποτα πίσω. Είναι τόσο απλό. Δηλαδή είναι μια απόφαση η οποία συνεχίζει να υπάρχει, η οποία δεν μπορεί πλέον να σταθεί. Απλώς το λέμε, αφού το είπαμε σαν κυβέρνηση, συνεχίζει και υπάρχει. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Εντάξει. Δεν γίνονται έτσι τα προβλήματα, δεν γίνεται έτσι η παρέμβαση. Δεν αντιμετωπίζεις με το σωστό τρόπο τα θέματα. Ένα τελευταίο σχόλιο και σας αποχαιρετώ κύριε Θεοδωσάκη, γιατί μου μεταφράσατε τους τρόπους με τους οποίους αντιμετωπίζει το Υπουργείο τις μεγάλες λίστες στα χειρουργεία, αφού τώρα πια δεν έχουμε συνθήκες μόνο COVID, δεν είναι μόνο θεματικά τα νοσοκομεία και πρέπει να δούμε και να επιλύσουμε και τα υπόλοιπα προβλήματα. Γενικότερα αυτό το νομοσχέδιο το οποίο πέρασε από τη Βουλή, το νομοσχέδιο της υγείας, εφαρμόζοντάς το η κυβέρνηση, τι σας φέρνει, 1, 2, 3 σε τίτλους, δεν θέλω τίποτα άλλο. Εννοείται για τα απογευματινά χειρουργεία. Ένα νέο νομοσχέδιο φέρνει για την υγεία που έχει να κάνει με τον γιατρό, το σύμβουλο υγείας, έχει να κάνει με τα απογευματινά χειρουργεία, έχει να κάνει με τον τρόπο λειτουργίας των νοσοκομείων. Είναι ξεκάθαρο ότι για να χειρουργηθεί κάποιος απογευματινά χειρουργία θα πρέπει να πληρώσει. Αυτό το λέει και ο νόμος, δεν το είναι το λέω εγώ. Όχι, συνολικά το νομοσχέδιο. Μην το ανακυκλώνουμε ξανά, κύριε Θεοδωσάκη. Για τους γιατρούς ιδιώτες που λέει ότι θα τους αναγκάσω να μπουν στο σύστημα και λοιπά. Μα προσέξτε να δείτε, ακόμα και το νομοσχέδιο, το νόμος που πέρασε για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, θέλει, για να εφαρμοστεί στην ουσία θέλει 5.000 γιατρούς. Αυτή τη στιγμή δεν υπερβαίνει τους 800. Ας βρει πρώτα για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ύστερα να πούμε τι θα επιτάξει και τι θα αναγκάσει. Δηλαδή, γι' αυτό σας λέω ότι και αυτοί που συμβουλεύουν τον εκάστοτε υπουργό δεν ξέρουν ούτε να τον συμβουλεύσουν. Μάλιστα. Δεν ξέρουν ότι δεν υπάρχουν ας πούμε αυτές τις χιλιάδες γιατροί για να μπουν στο σύστημα της προσφυγής. Εγώ σας ρωτώ, αλλά εσείς δεν θέλετε ή να με ακούσετε ή τεχνικά δεν με ακούτε. Γιατί υπάρχει θέμα και είπα ότι το ανακυκλώνουμε όλο αυτό. Ακριβώς. Εγώ όχι. Εγώ και εσείς την κουβέντα την ανακυκλώνουμε. ή δεν θέλετε να με ακούσετε ή πραγματικά δεν με ακούτε για τεχνικούς λόγους. Και σας λέω πάρα πολύ απλά. Σας ρώτησα κάτι άλλο. Αυτό το νομοσχέδιο το οποίο ήρθε πραγματικά θα μας σώσει στην υγεία? Όχι, αυτό λέμε. Δεν θα μας σώσει, ούτε χρηματοδοτείται, ούτε ανθρώπινο δυναμικό μπορεί να καλύψει.
Ωραία. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Ωραία. Εκτός αν πάμε όπως το κάνει η Αμερική. Και είναι και μια έτσι είδηση. Η Αμερική και ολοκληρώνεται σχεδόν οι κλινικές μελέτες για το ρομποτικό νοσοκομείο. Που δεν έχει ούτε ένα εργαζόμενο μέσα. Απλώς λέει το μόνο που λείπει είναι λέει, το χάδι προς τον άρρωστο και η επαφή. Εντάξει, θα βρούμε άλλο τρόπο να το κάνουμε αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Χαμογελάω, αλλά δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Ή κλαίσει ή γελάσει αυτή την περίπτωση. Καλημέρα σας λοιπόν, κύριε Θεοδωσάκη.